εκδήλωση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι εξελίξεις στον παγκόσμιο τομέα αλλά και οι έφραστες ισορροπίες στην περιοχή μας κάθε άλλο παρά επισυχασμό προκαλούν. Η ανάγκη να επικρατήσει η σύνδεση, η σταθερότητα, η ομόνοια και η συνεργασία των λαών είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη. Φίλες και φίλοι, η ειρήνη είναι ένας ιερός σκοπός, αλλά και δύσκολος να πραγματοποιηθεί. Οφείλουμε στα παιδιά μας να διαφυλαχθεί. Έχει αποδείξει η ιστορία διαχρονική της αξία. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας και για τη φωνή η οποία προβάλλετε. Εύχομαι να ακουστεί και σας εύχομαι καλό τερματισμό. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο και για όλες τις διευκολύνσεις που μας παρέχει. Από μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης θα χαιρετήσει η Γενική Γραμματέας Ευγενία Παπαμακαρίου. Όποιος θέλει νερό έχει πίσω. Συνοδοιπόροι της Ειρήνης. 54 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο οι οδηγόροι της Ειρήνης πορεύονται στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η μαραθώνια πορεία αποτελεί εκδήλωση σημαντική και απαραίτητη για την αφύπνιση συνειδήσεων. Η φετινή επέτειος τιμάται σε μια περίοδο ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο επικίνδυνη. Η γη ολόκληρη, από την Αφρική ως τη Μέση Ανατολή και από την Ασία μέχρι την Ευρώπη, βρίσκεται σε πολεμικό αναβρασμό. Τα σχέδια των υπεριαλιστών για εδαφικές ανακατατάξεις και οι μεταξύ τους αντιθέσεις και ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών πηγών και των οδών μεταφοράς γίνονται αιτία για την εξάπλωση τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων και καμία περιοχή δεν μένει στο πυρόβλητο. Τα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Άλλοι τόσοι και οι ξεριζωμένοι που αναζητούν μακριά τις αιστείες τους ζωή και ελπίδα. Η χώρα μας, εκτός του ότι για πάνω από 10 χρόνια ζει στη μέγελη μιας άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης, σήμερα, με ευθύνη του τόπιου μεγάλου κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του, βρίσκεται περισσότερο από κοντά σε μια πολεμική σύγκρουση που αν και όποτε συμβεί, δεν θα είναι ούτε σύντομη ούτε και εύκολη. Η απόφασή τους να πρωτοστατήσει η χώρα μας τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με την πρόσκληση της Νατοϊκής Αρμάδας στο Αιγαίο και την αξιοποίηση των Νατοϊκών βάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, επιτείνει τον κίνδυνο της πολεμικής σύραξης και μετατρέπει το λαό μας σε έρμεο επικίνδυνων σχεδιασμών ενάντια σε άλλους λαούς. Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, με την ευκαιρία της μαραθώνιας πορείας, καλεί τον ελληνικό λαό σε επαγρύπνηση, ώστε να μην εγκλωβιστεί στα συμφέροντα των υπεριαλιστών, να μην ταυτίσει τις ανάγκες του με τα δικά του συμφέροντα, να αντισταθεί στην εμπλοκή της χώρας μας σε οποιαδήποτε πολεμική σύραξη, είτε του παρουσιαστεί με εθνικιστικό είτε με κοσμοπολίτικο μανδύα, να υψώσει το ανάστημά του για να υπερασπιστεί το ειρηνικό μέλλον των δικών του και όλων των λαών του κόσμου. Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών. Εμπρός για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, πείνα, προσφυγιά.